Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας βοηθάει να είμαστε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε, να απαντάμε σε όλα τα ζητήματα, τα θέματα, τις ερωτήσεις τις οποίες μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη θέλουμε να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε, ούτε πρόκειται να διεκδικήσουμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε και θεωρήσαμε ποτέ τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές και μαθητεύουμε μαζί με όλους εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας για τη χριστιανική μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν αδελφό μας που όπως γράφει μας παρακολουθεί συχνά και με μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζω. Αγαπητά μου αδέλφια, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε. Ποιους από όλους τους χριστιανούς θεωρείτε πραγματικά αδέλφια σας, μήπως μόνο τους πεντηκοστιανούς ή όχι? Δεύτερον, ποιοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που αναφέρονται στην Αποκάλυψη 3:9 ως συναγωγή του σατανά? Τρίτον, πιστεύετε πραγματικά ότι ο ερχομός του Κυρίου μας είναι πολύ κοντά? Εάν ναι, πού το στηρίζετε μέσα από το Λόγο του Θεού? Τέταρτον, πιστεύετε πραγματικά ότι πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας θα υπάρξει μια μεγάλη αναζωπήρωση στην Εκκλησία που θα παραλάβει ο Χριστός? Και ποια, κατά τη γνώμη σας, θα είναι αυτή η Εκκλησία? Πέμπτον, ποια είναι η δική σας άποψη για τον οικουμενισμό? Σας ρωτάω γιατί έχω ακούσει πολλές και διαφορετικές απόψεις. Έκτον, Β' Τιμωθέου Β' 22. Τας νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε είναι γραμμένο στο αρχαίο κείμενο. Στις περισσότερες μεταφράσεις αναφέρονται ως νεανικές επιθυμίες. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστή αυτή η μετάφραση? Έβδομον, πότε ένας καλός χριστιανός μεταμορφώνεται από σκεύος τιμίας χρήσεως σε σκεύος ατίμου χρήσεως? Πιστεύετε ότι αυτό είναι δυνατόν να συμβεί σε έναν καλό και καρποφόρο χριστιανό? Ένας αδελφός σας που σας παρακολουθεί συχνά και με ενδιαφέρον. Και τέλος, πώς είστε τόσο σίγουροι για τις ερμηνευτικές σας απόψεις πάνω στο Λόγο του Θεού? Ναι, αγαπητέ αδερφέ και φίλε μας, ευχαριστούμε τον Θεό που μας έστειλες αυτές τις 7-8 ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Ποιους από όλους τους χριστιανούς θεωρείτε πραγματικά αδέλφια σας, μήπως μόνο τους πεντηκοστιανούς ή όχι? Αδελφέ μου, είναι δύσκολο ερώτημα να αναφερθούμε σε ποιους θεωρούμε πραγματικά αδέλφια μας, αλλά και εύκολο. Όμως η ίδια δυσκολία και η ευκολία υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη με την έννοια του πλησίον. Ήταν ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, ποιος είναι ο πλησίον, ποιος θεωρείται πλησίον. Γι' αυτό και κάποιος νομικός ερώτησε τον Κύριο ποιος είναι ο πλησίον. Είναι εγώ και η οικογένειά μου για την εποχή εκείνη, εγώ και η συγγένειά μου είναι η πλησίον μου, ή είμαι εγώ και οι φίλοι μου, είναι, αυτοί είναι οι πλησίον μου, ή εγώ και όλες οι φίλες του Ισραήλ, αυτές είναι οι πλησίον μου, ή και οι Σαμαρίτες, ή και επεκτείνεται. Άρα λοιπόν καθένας μπορεί την έννοια του πλησίον, μπορούσε την έννοια του πλησίον να την επεκτείνει ή να την μαζέψει.
Το ίδιο πράγμα ισχύει και, και στο χριστιανισμό σήμερα με την έννοια του αδελφός. Ποιος είναι αδελφός μας. Παραδείγματος χάρη, έχω βρεθεί εγώ σε κάποια στιγμή σε ένα μουσουλμανικό κράτος και εκεί όταν συνάντησα κάποιους χριστιανούς, από μέσα μου βγήκε η έκφραση και η αγάπη αδελφέ μου. Μάλιστα ήταν Κόπτες νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Το ίδιο όμως και αυτοί. Δηλαδή μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζούμε, επεκτείνονται από μόνο τους ή συρρυκνώνονται από μόνο τους τα όρια των αδελφών. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε στην Αμερική, εκεί υπάρχουν πολλοί χριστιανοί και μάλιστα υπάρχουν πλέον και πολλά δόγματα. Υπάρχουν ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, πολλά δόγματα, μεθοδιστές, ευαγγελικοί, πεντηκοστιανοί, πολλά δόγματα. Όταν λοιπόν πήγα εκεί, αδελφούς μου έψαξα να βρω αυτούς που δογματικά συμφωνούμε. Δηλαδή, ναι πράγματι έψαξα να βρω ανθρώπους, αδελφούς μας που είναι στην εκκλησία, στην Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ανάμεσα τώρα βέβαια και στην Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής συρρυκνώνται ακόμη πιο πολύ τα όρια τα αδελφικά, καθώς ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που ταιριάζουμε πιο πολύ και στην διδασκαλία αλλά και στην πρακτική της λειτουργίας της Εκκλησίας αλλά και στην νοοτροπία τη χριστιανική μας. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί σύνοδοι, πολλές ομάδες αν θέλετε, μέσα στην μεγάλη, στην Αμερική τουλάχιστον, πεντηκοστιανική κίνηση της Πεντηκοστής. Εδώ στην Ελλάδα κυριαρχείται η πατρίδα μας από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και βέβαιως υπάρχουν και πολλές ετερόδοξες μειονότητες και διαμαρτυρόμενες και Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής και πιθανόν και άλλες. Υπάρχουν το λεγόμενο Jesus Only, Πατρός Πασχίτες, υπάρχουν οι Σαββατιστές, υπάρχουν πολλές ετερόδοξες μειονότητες. Το ερώτημα είναι και πάλι ποιους θεωρώ εγώ αδελφούς μου. Αντικειμενικά, μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί δεν θέλω να εκφράσω την άποψή μου, αδελφοί μου ανεξάρτητα με το περιβάλλον, θεωρώ αυτούς που λέει η Γραφή και θα διαβάσω και θα σας πω τι εννοώ. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους στο Ι' κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο δηλαδή και 8 εδάφιο. Αλλά τι λέγει ο Λόγος του Θεού, πλησίον σου είναι ο Λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Του τέστην ο Λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττομεν. Ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός τον Κύριον Ιησούν πρώτον, και δεύτερον, πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ των νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδία πιστεύει της προς δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία, διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύων επ' αυτόν, δεν θέλει κατασχυνθεί. Άρα λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει το πλαίσιο, τα όρια των χριστιανών, των οποίων αποδέχεται ο Λόγος του Θεού. Και αυτοί οι χριστιανοί, αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους αποδέχεται ο Λόγος του Θεού σαν χριστιανούς, σαν αδελφούς μας δηλαδή, είναι αυτοί που πιστεύουν με την καρδιά τους ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών, πιστεύουν στην Ανάσταση δηλαδή του Ιησού του Ναζωραίου και ομολογούν με το στόμα τους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Είναι αυτός τον οποίον εδώ το υπερπανόνομα και μπροστά στον οποίον θα κλείνει παγώνει επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων δυνάμεων. Άρα τα όρια τα χριστιανικά που μας θέτει ο Λόγος του Θεού για τον προσδιορισμό της αδελφικής σχέσης των χριστιανών, της χριστιανικής υπόστασης των ανθρώπων είναι: πιστεύω με την καρδιά μου ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών και δεύτερον, ομολογώ με το στόμα μου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, είναι αυτός τον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Άρα λοιπόν, μέσα από το Λόγο του Θεού, αδέλφια μας
είναι όλοι όσοι έχουν αυτή την πίστη και αυτή την ομολογία. Και αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, γιατί είναι γραμμένο από το Λόγο του Θεού. Και μέσα στην ψυχή μας αυτό πιστεύουμε. Δηλαδή αν κάποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, δεν μπορώ να τον θεωρήσω αδελφό μου, έστω και αν μου πει ότι είναι χριστιανός. Αν κάποιος δεν πιστεύει και δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθινός Θεός που ενσαρκώθηκε, ο Λόγος του Θεού που ενσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και περιεπάτησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας και πέθανε, μάλλον πρώτον μας αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, μας έφερε μια καινούργια διδασκαλία, ουράνια, σοφία άνωθεν, και τρίτον ελευθέρωσε και ελευθερώνει τους ανθρώπους από τα καταδυναστεία του διαβόλου και μάλιστα πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας και αναισθήθη για τη δικαιωσή μας, αυτόν δεν μπορώ να τον θεωρήσω, αν δεν τα πιστεύει αυτά, ότι είναι αδελφός μου εν Χριστώ Ιησού. Και μάλιστα, για να το πούμε πιο γραφικά, είναι γραμμένο το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον Α, το 3ο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Και αναντηρήτως, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αν κάποιος δηλαδή δεν πιστεύει στη θεότητα του Ιησού Χριστού, δεν μπορώ να τον θεωρήσω αδελφό μου. Δεν μπορώ να τον θεωρήσω χριστιανό, αν δεν αποδέχεται το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο και ανελήφθη δόξη. Αυτή είναι λοιπόν η αδελφή μας οι χριστιανοί. Όταν όμως ερχόμαστε τώρα στην πραγματική μας εκκλησιαστική λατρεία, ακολουθώντας το Λόγο του Θεού, τότε εμείς έχουμε κάποια ταυτότητα. Όλοι οι χριστιανοί. Ποια είναι η ταυτότητά μας? Μετανοήσατε αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής, στην ημέρα που δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Μετανοήσατε. Πρώτον, δεύτερον, ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Τρίτον, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, γιατί προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και τέταρτον, με πολλούς λόγους προέτρεπε να απομακρυνθούν, να σωθούν από τη διεστραμμένη αυτή γενναία. Άρα λοιπόν, μέσα στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, εμείς έχουμε, όπως είπα και προηγούμενα, μία ταυτότητα, μετάνοια, εξομολόγηση, αναγέννηση, βάφτισμα εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, πίστη και εξήτηση της δωρεάς και της επαγγελίας του Θεού, του Πατρός, δια του Αγίου Πνεύματος, ότι ο Χριστός βαφτίζει, βάφτιζε και βαφτίζει και πάντα θα βαφτίζει μέχρι να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του με πνεύμα Άγιο και δύναμη, το οποίο είναι κάτι άλλο από την αναγέννηση και κάτι άλλο από το βάφτισμα εν ύδατι. Και τέλος είναι ο αγιασμός, που σημαίνει εξέλθετε εκ του κόσμου τούτου. Εσείς δεν είστε εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Φεύγουμε από την οτροπία του κόσμου, από το πνεύμα του κόσμου, καθώς λέει η Γραφή, μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι αυτό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των αδελφών που είναι πιο κοντά σε μας. Από εκεί και πέρα, και εμείς, αλλά και όλοι, ανήκουμε σε κάποια σύνοδο, σε κάποια ομάδα εκκλησιών. Η τοπική μας εκκλησία ανήκει στην ευρύτερη τοπική, στην ευρύτερη εκκλησία της πατρίδας μας, εν προκειμένου της Ελλάδος. Αυτοί είναι επίσης αδελφοί μας, πιο κοντινοί αδελφοί μας. Εάν δεν μπούμε και στην τοπική εκκλησία στην οποία εκκλησιαζόμαστε, τότε αυτοί είναι ακόμη πιο στενοί αδελφοί μας. Χωρίς όμως να λέμε ότι οι υπόλοιποι όλοι οι χριστιανοί δεν είναι αδελφοί μας. Έτσι νομίζω ότι είναι μέσα από το Λόγο του Θεού η περιγραφή
της αδελφικής σχέσης των χριστιανών, αλλά και μέσα από την πρακτική, την καθημερινή της ζωής μας, της χριστιανικής μας ζωής. Να προχωρήσουμε τη χάρη του Χριστού. Στην απάντησή σου λοιπόν την πρώτη, μήπως μόνο τους πεντηκοστιανούς ή όχι, η απάντηση δεν χρειάζεται να σας πω, βεβαίως είναι όχι, στην ευρύτερη μορφή του, η οποία όμως συρρυκνώνεται όσο προχωράμε στην καθημερινότητά μας. Η δεύτερη ερώτησή σου. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που αναφέρονται στην Αποκάλυψη γάμα η 3-9 εδάφιο, η συναγωγή του Σατανά, ως συναγωγή του Σατανά. Για να το δούμε. Διαβάζω λοιπόν το 9 εδάφιο. «Ιδού θελοκάμι, τους εκ της συναγωγής του Σατανά ήτινες λέγουσι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται, ιδού θελοκάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον του ποδόλσου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε αγάπησα». Σε αυτή την ερώτηση έχουμε ξαναπαντήσει, αγαπητέ μας φίλε, στις 4 Δεκεμβρίου του 2012. Παρ' όλα αυτά θα πούμε ξανά τα ίδια πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε σε αδέλφια μας χριστιανούς οποιοδήποτε δόγματος, εκκλησίας ή συνόδου. Σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσα να πω ότι τότε που γράφτηκε ο Λόγος του Θεού αναφέρεται για τους Ιουδαίους οι οποίοι εναντιώνονταν έντονα με την Εκκλησία του Χριστού και ο Θεός περιέγραψε ότι αυτοί που εναντιώνονταν έντονα με την Εκκλησία του Χριστού είναι αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δεν είναι. Γιατί οι αληθινοί Ιουδαίοι, δούλοι του Θεού, δεν μάχονται. Και αυτούς ο Θεός θα τους ταπείνωνε και θα τους έφερνε μπροστά στους απλούς χριστιανούς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ή της αρχαίας Εκκλησίας και θα ομολογούσαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί με την Εκκλησία του και την αγαπάει. Επεκτείνοντας αυτό τον ορισμό για τότε ήταν όσοι έλεγαν ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Και μάλιστα ψεύδονται, λέει η Γραφή. Γιατί? Γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν. Λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι. Έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά είναι αρνημένη τη δύναμη αυτή. Ή κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Δηλαδή λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά ψεύδονται. Και αυτούς τότε, αλλά και πάντοτε, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι χρονικά περιορισμένος για τότε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος να το ισχυριστούμε και από εκεί έχουν προέλθει και διδασκαλίες παράξενες που λένε ότι τότε μόνο βάφτιζε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, τότε έσωζε, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όχι. Όλα θα αλλάξουν, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα και θα υπάρχει πάντοτε. Όσοι λοιπόν και τώρα λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν είναι και ψεύδονται. Και πώς φαίνονται ότι ψεύδονται? Από τα έργα τους. Γιατί έχουν μίσος, κατηγορούν, κατακρίνουν, διώκουν, υβρίζουν τους άλλους χριστιανούς ή την Εκκλησία του Χριστού. Αυτοί, αν και λένε ότι είναι χριστιανοί, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ψεύδονται, άρα είναι συναγωγή του Σατανά. Και αυτούς όμως ακόμη ο Θεός τους αγαπάει και από αυτούς ο Θεός έχει προγνωρίσει πολλούς που θα αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι με την Εκκλησία του, θα ταπεινωθούν και θα έρθουν να προσκυνήσουν τον Χριστό μαζί με τους αληθινούς αδελφούς. Θέλω μια και καλή να τονίσω ότι ποτέ δεν είπαμε, ποτέ δεν υπονοήσαμε, ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι κάποιοι εκ των αδελφών μας, των Ορθοδόξων, των Καθηλικών ή των Διαμαρτυρωμένων, αποτελούν συναγωγή του Σατανά. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιες σκέψεις και τέτοιες κατηγορίες εσχρές, ανυπόστατες, ψευδείς. Εκείνο το οποίο είπαμε και τότε 4-12, αλλά και έχουμε και μέσα μας, είναι όποιοι λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά ψεύδονται και δεν είναι, και κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Και είναι κίνες, εργάτες κακοί, κατατομή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Όμως αγαπητέ μου φίλε,
Άκουσε αν θέλεις περισσότερα που είχαμε πει στην εκπομπή μας στις 4 Δεκάτου 2012 στην εκπομπή και πάλι απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Ας προχωρήσουμε στο τρίτο ερώτημα. Πιστεύετε πραγματικά ότι ο ερχομός του Κυρίου μας είναι πολύ κοντά? Εάν ναι, που το στηρίζετε μέσα από το Λόγο του Θεού? Πάντα η Εκκλησία πίστευε ότι ο ερχομός του Κυρίου είναι κοντά, πάντοτε όμως, έτσι. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ιδού έρχομαι ταχαίως. Και μάλιστα θα έρθω καθήν ώραν, δεν στοχάζεστε, γι' αυτό να είσαστε έτοιμοι, γίνεστε έτοιμοι, και όλα αυτά τα εδάφια τα σχετικά τα οποία γνωρίζουμε. Όμως την ερώτηση που το στηρίζετε ότι έχετε πίστη ότι ο ερχομός του Κυρίου είναι κοντά, η απάντηση είναι στα σημεία. Στα σημεία των καιρών. Στα σημεία τα οποία ζούμε, στα σημεία τα οποία βλέπουμε. Και τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού και τα οποία βλέπουμε να πραγματοποιούνται. Όλα ξεκίνησαν από την ερώτηση που έκαναν οι μαθητές στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και ο Κύριός μας είπε, σαν πρώτο σημείο βλέπετε, μη σας πλανήσεις. Προσέξτε, μη συμπλανηθείτε. Γιατί η ώρα του Κυρίου έρχεται καθήν ώρα, δεν στοχάζεστε. Αλλά πρώτα θα δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό στρατοπέδων, λέει στο Λουκά Κα 20:24, διαβάζω από ένα φυλάδιο το οποίο έχουμε γράψει έσχατες ημέρες, που μπορείτε να το δείτε στην, μέσα στο site, μέσα στο Word of God, το διαβάζω πολύ γρήγορα όμως. Και καταστράφηκε πράγματι η Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό με υπόσχεση ότι θα ξαναεπιστρέψει ο Θεός το λαό Ισραήλ. Μάλιστα οι μαθητές, οι Ιουδαίοι όταν σταύρωσαν τον Χριστό, είπαν κάτι που ήταν πάρα πολύ σοβαρό, και ότι λέμε το ακούει ο Θεός, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το αίμα αυτού είπαν πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας. Και πράγματι το 70 μετά Χριστό οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ και κατέσφαξαν τους Ιουδαίους και τους διασκόρπισαν όσοι απέμειναν σε όλη την οικουμένη. Και μετά από πολλά χρόνια, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την υπόσχεση του Θεού, ο Θεός επέστρεψε το λαό Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, στη γη του το Ισραήλ, αφού όμως προηγούμενα εκπληρώθηκε και αυτό που ήδη είχαν πει, το αίμα αυτού στα παιδιά, με το φοβερό ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Λόγος του Θεού όμως μας μιλάει για δύο περίοδους των εσχάτων ημερών. Πρώτα την αρχή οδύνων. Οι αρχή οδύνων έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμων, μην ταράτεστε, διότι πρέπει να γίνωσι ταύτα, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Η αρχή του τέλους λοιπόν θα περιέχει, οι αρχές οδύνων, θα περιέχει δύο παγκοσμίους πολέμους, όπως και πράγματι το 14 και το 40 δημιουργήθηκαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Πέραν τούτων όμως υπάρχουν και άλλα σημεία που αναφέρεται στις αρχές οδύνων. Παραδείγματος χάρη θα γίνουν πίνες, λοιμοί, σεισμοί, αρρώστιες, πίνες, και επίσης φόβητρα από τον ουρανό και ταραχές κατά τόπος. Πράγματι αυτά τα σημεία έλαβαν χώρα και ξεκίνησαν με τον πρώτο αλλά και το δεύτερο ιδιαίτερα παγκόσμιο πόλεμο, με τα αεροπλάνα, με τις πολεμικές αυτές αεροπορικές μηχανές, ακόμη και με την βόμβα της Χιροσίμα κλπ. Αυτά έλαβαν χώρα. Αλλά εκεί που είναι το καταπληκτικό είναι η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, η οποία έλαβε χώρα μετά από ακριβώς 1878 χρόνια από τη Διασπορά, δηλαδή στις 16 Πέμπτου του 1948, όπως ήταν γεγραμμένο ότι στον Ιζεκιήλ, λάμτα θήτα, 39 κεφάλαιο, 27 και 28 εδάφιο, όταν επαναφέρω εκ των λαών
και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον εθνών πολλών, τότε θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός αυτών, όταν αφού κάμω αυτούς να φερθώ στην εισεχμαλωσία μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γη αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπον. Αλλά και σε πολλά άλλα μέρη αναφέρεται ο Λόγος του Θεού για την επάνωδο του λαού Ισραήλ στην γη του. Όπως είπαμε, άλλα σημεία στις αρχές των Οδύνων ήταν σεισμοί, πλημμύρες, ξηρασίες, πίνες, αρρώστιες, ταραχές, φόβητρα εκ των ουρανών που επεκτάθηκαν και στη δεύτερη περίοδο που αρχίζει μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, που πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο των εσχάτων ημερών όπως πιστεύουμε. Βεβαίως, να τονίσω, περί της ώρας και της ημέρας δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε καθόλου. Ούτε μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού οι άγγελοι, ούτε και ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος, δεν γνωρίζει την ώρα και την ημέρα. Γιατί αν τη γνώριζε θα μας την είχε πει. Γι' αυτό και μας λέει φίλους του. Ομολογεί ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας ότι δεν σας λέγω πλέον δούλους αλλά φίλους μου, διότι όσα ήκουσα από τον Πατέρα μου σας είπα. Την ώρα και την ημέρα μόνο ο Πατέρας την έχει στη δική του εξουσία. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, ήρθαν πάρα πολλά σημεία και έρχονται και τα οποία ζούμε. Δηλαδή η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη των διενέξεων, όπως είναι γραμμένο στο Ζαχαρία. Είδου εγώ καθιστώ τη Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο και προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα. Και ακόμη στο Καταλουκά, ΚΑ κεφάλαιο 24, και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένοι υπό των εθνών έως ου εκπληρωθώσιν εκερή των εθνών. Δηλαδή θα είναι πατουμένοι υπό των εθνών μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών, γιατί μετά από την αρπαγή της Εκκλησίας ο Θεός θα αρχίσει να πάλι να διαπραγματεύεται με το λαό του Ισραήλ στην 70η εβδομάδα, την οποία προεφήτευσε στο Δανιήλ τον προφήτη, και ας μπούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η εμφάνιση της, η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την εμφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Η ενοποίηση της Ευρώπης με ειρηνικό τρόπο. Επίσης, σημεία. Έκρηξη γνώσης, τεχνολογίας, υπερπόντια ταξίδια, διαστημικά ταξίδια, καθώς είναι γραμμένο στο Δανιήλ του ΙΒ κεφάλαιο. Και εσύ Δανιήλ έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο νέος του εσχάτου καιρού, τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θα πληθυνθεί. Αλλά κι αλλού αναφέρεται για την έκρηξη της γνώσης, της τεχνολογίας, των ταξιδιών. Μέχρι το διάστημα φτάσαμε. Ένα άλλο φοβερό σημείο των εσχάτων ημερών που παρουσιάστηκε μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, στις μέρες μας, στη γενιά μας, είναι το 666, το χίξι σίγμα που λέει η Αποκάλυψη, που τώρα βέβαια είναι στα εμπορεύματα. Όμως, στην περίοδο της εφταετίας, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, καταρχάς θα προτείνεται τα πρώτα 3,5 χρόνια και ύστερα θα επιβάλλεται και να τοποθετεί και σε κάθε άνθρωπο ώστε να γνωρίζουν οι αρχές, ο Αντίχριστος δηλαδή τότε, να γνωρίζει σε λεπτομέρειες τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και όποιος βάλει το χάραγμα αυτό, σύμφωνα με το αιώνιο Ευαγγέλιο που θα κηρύττουν και οι άγγελοι από τον ουρανό την περίοδο της εφταετίας του Αντίχριστου, δεν θα έχει μέρος στην αιώνια ζωή. Θα είναι για την αιώνια απώλεια. Όμως και καιροί κακοί. Καιροί κακοί, αμαρτία, βία, τρομοκρατία, εγκληματικότητα, ανηθικότητα, ναρκωτικά. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν σε τέτοια ένταση επί παγκοσμίου επίπεδου. Καθημερινότητα της ζωής μας είναι αυτή. Επίσης, οικονομικά διέξοδα, κοινωνικά διέξοδα, πολιτικά διέξοδα, θρησκευτικά διέξοδα, εθνικά διέξοδα. Αυτά τα οποία τα ζούμε στο πετσί μας κάθε μέρα. Και το κύριο χαρακτηριστικό σημείο, επί παγκοσμίου επίπεδου.
Στη συνέχεια, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Η γραφή λέει, η γη πενθεί, διαβάζω από τον Ισαΐα, κάπα δέλτα, 4 και 6, αλλά και όλο το κεφάλαιο. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι τονημένη και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων, δια τούτο η κατάρα κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν, δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάθησαν. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο περιβάλλον μας με το θερμοκήπιο το λεγόμενο είναι μοναδικό, δεν έχει ξανασυμβεί. Και δεν διορθώνεται. Και είναι πάλι επί παγκοσμίου επίπεδου. Δηλαδή ποτάμια, θάλασσες μολύνονται. Τα δάση κατακαίονται. Δημιουργείται έλλειψη οξυγόνου. Ο ήλιος καυματίζει τη γη. Υπάρχει έλλειψη όζοντος. Ερημοποίησης. Αυξάνεται η έρημος επί της γης. Πλημμύρες. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες στη γη. Τα παγώβουν, λιώνουν. Είναι πράγματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη γενιά αυτή μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και επί παγκοσμίου επίπεδου. Ανθρώπινες σχέσεις. Η αγάπη των πολλών, λέει η γραφή, θα ψυχρανθεί και θα πληνθηθεί και η ανομία. Η ανομία στο λόγο του Θεού. Και η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Όχι μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Ελληνική Εκκλησία η αγάπη φουντώνει. Γιατί ο δίκαιος θα γίνεται πιο δίκαιος. Ο Άγιος πιο Άγιος. Αλλά έξω από την Εκκλησία του Χριστού, και αυτό είναι χαρακτηριστικό για να δούμε αν η Εκκλησία στην οποία εκκλησιαζόμεθα, βιώνουμε τη θρησκευτική μας, την πνευματική μας ζωή, είναι αληθινή Εκκλησία, είναι κοντά στο Θεό. Αν υπάρχει ομοφωνία, αν υπάρχει αγάπη, αν φρονούμε το αυτό, αν έχουμε την ίδια γνώμη, τον ίδιο νου και είμαστε εντελώς κατηρτισμένοι στο λόγο του Θεού, στην ενότητα. Όταν η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει, όταν ζούμε το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην Εκκλησία στην οποία ζούμε την πνευματική μας ζωή, εκεί υπάρχει πρόβλημα, χρειάζεται διόρθωση. Η αγάπη των πολλών έξω θα ψυχρανθεί. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Ο άπιστος πιο άπιστος. Αλλά μέσα στην Εκκλησία ο δίκαιος πιο δίκαιος και ο Άγιος πιο Άγιος. Ένα μεγάλο επίσης χαρακτηριστικό σημείο των εσχάτων ημερών είναι η παγκόσμια έκχυση του Πνεύματος του Αγίου που άρχισε στην αρχή του αιώνα που θεωρούμε ότι είναι οι αρχές των Οδύνων. Το 1906 βασικά στην Ασούζα, στο Λος Άντζελες, στην Αμερική, ήρθε η πρώτη έκχυση. Όχι ότι δεν υπήρξαν αναζωπηρώσεις όλα αυτά τα χρόνια, μα όλα αυτά τα χρόνια στην χριστιανική ζωή των ανθρώπων ή στις εκκλησίες του Χριστού υπήρξαν. Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο, κίνημα Πεντηκοστής έγινε πραγματικά το 1906 στην Αμερική, αλλά και λίγα χρόνια πριν στην Ιωαλία και στον Κάφκασο, όπου το Πνεύμα το Άγιο, το κήρυγμα της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου με το κύριο χαρακτηριστικό του να εμφανίζεται, να μιλάει ο άνθρωπος που τον βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο με ξένες γλώσσες και να προφητεύει, άρχισε στην αρχή του αιώνα του 19ου και έγινε αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα δόγματα παγκόσμια. Εκκλησιαστικά δόγματα. Αυτό είναι το κίνημα της Πεντηκοστής. Ένα μεγάλο σημείο. Καθώς λέγει, «Εν τες εσχάτες ημέρες θέλω εκχέει από το Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και θέλους η προφητεύση ίσας και θυγατέρες σας, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας εις μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Αλλά ταυτόχρονα λέει, «Και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου». Θέλω εκχέει από το Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και θέλω σου προφητεύσει. Αυτή είναι η δεύτερη έκχυση. Αλλά και στον Ιωήλ αναφέρει που είναι ένα θαυμαστό, θα τολμούσα να πω, προφητικό βιβλίο μέσα στη γραφή για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Διαβάζω από το βιβλίο του Ιωήλ, από το κεφάλαιο το δεύτερο και από το εδάφιο 23. «Και τα τέκνα της Ιών χαίρεται
και θρένεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος, δηλαδή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, την ημέρα της Πεντηκοστής, και τώρα προφητικά, και θέλει βρέξει εις εσάς πρώιμον βροχήν και όψιμον ως πρώτερον. Έδωκε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θέλει βρέξει και πρώιμον το 1906 και όψιμον, και μάλιστα η επόμενη σου ερώτηση είναι: πιστεύετε πραγματικά ότι πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας θα υπάρξει μια μεγάλη αναζωπήρωση στην Εκκλησία που θα παραλάβει ο Χριστός, και ποια κατά τη γνώμη σας θα είναι αυτή η Εκκλησία? Να ολοκληρώσω λοιπόν μέσα από αυτό που διαβάζω του Ιωήλ. Ναι, βέβαια το πιστεύουμε, γιατί είναι γραμμένο ότι έδωκε εγκαίρος την ημέρα της Πεντηκοστής, το 33 ας πούμε μετά Χριστό, αλλά και θα βρέξει εις εσάς. Σε ποιους εσάς? Στην Εκκλησία του Χριστού, στα παιδιά του Θεού, στους χριστιανούς όπως περιγράψαμε, στα αδέρφια μας όλα, στην παγκόσμια Εκκλησία που θα δημιουργηθεί, βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Θα γίνει αυτό. Μάλιστα, στο άσμα των ασμάτων περιγράφει πάρα πολύ καλά την περίοδο της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, της δεύτερης Αποστολικής Εκκλησίας, στο 6ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο. Εξήκοντα θα είναι η βασίλισσα, 80 οι παλακέ, και οι νεάντινες αναρρύθμιτοι. Μία όμως είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής και η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν. Είδον αυτήν εθυγατέρες και μακάρισαν αυτήν και εβασίλισε και επαλακέ και επίνεσαν αυτήν, και ρωτάει το Πνεύμα το Άγιο, ποια είναι αυτή η προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη, λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα με σημαία. Μέσα σε ένα μεγάλον αριθμό δογμάτων και εκκλησιών και ομολογιών, ο Θεός βλέπει μία σαν την περιστερά του, την αμόμητό του, η οποία είναι η μονάκριβη και η διαλεκτή εκείνης που τη γέννησε, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που μοιάζει με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και για την οποία το Πνεύμα το Άγιο λέει, ποια είναι αυτή η προκύπτουσα, ξαφνικά προκύπτει ως η αυγή μέσα στο σκοτάδι, η ωραία ως η σελήνη, η λάμπουσα ως ο ήλιος, τρομερά ως στράτευμα με σημαίας. Βέβαια στις έσχατες ημέρες περιμένουμε να δημιουργήσει ο Χριστός την Εκκλησία των εσχάτων ημερών, της αρπαγής, που θα κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ορθοτομημένο με αγάπη, με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Είναι γραμμένο και γραβή, δεν δύναται να αναιρεθεί. Τώρα με ρωτάς ποια είναι αυτή η Εκκλησία? Αυτή που θα φτιάξει ο Χριστός. Και από πού θα είναι? Από όλες τις εκκλησίες. Έτσι ώστε όλες οι εκκλησίες θα τη βλέπουν οι άλλες και θα τη μακαρίζουν. Και θα αναγνωρίζουν ότι αυτή είναι η εκκλησία που φτιάχνει ο Χριστός. Εκείνο που προσευχόμαστε εμείς είναι να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την εκκλησία. Να βρούμε χάρη από το Θεό στην εκκλησία την ένδοξη, την μιέχουσα κοιλίδα, η ρητή, δετή των τιούτων, την Αγία, την αμόμητο, την οποία θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι φοβερό γεγονός. Δεν περάσει απαρατήρητο. Βέβαια τώρα καθαρίζει το αλώνιο ο Θεός. Και σιγά σιγά σε όλη την Εκκλησία, εγώ από προσωπική πείρα σας το λέω, μέσα από το Word of God, σε όλη την οικουμένη δημιουργούνται ομάδες που ενδιαφέρονται για το Λόγο του Θεού κατά πάντα. Και βεβαίως και για τη λειτουργία της Εκκλησίας και για την νοοτροπία των χριστιανών. Και έχουν αυτό το όμορφο χαρακτηριστικό, έχουν αποστολή. Μαθητεύσατε διδάσκοντες και μαθητεύσατε βαφτίζοντες και διδάσκοντες όλα όσα εγώ σας δίδαξα, σας είπα. Αυτή η Εκκλησία δεν θα έχει αρχηγούς. Αρχηγός ήταν ο Χριστός. Πού να σταθεί άνθρωπος σε αυτή την Εκκλησία ψηλά?
Σε αυτή την εκκλησία ψηλά θα στέκεται μόνο ο Χριστός, ο Κύριός μας. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί είπαμε λοιπόν ότι είναι στα θέματα, στα σημεία η έκχυση του Αγίου Πνεύματος, είναι η μεγάλη ευλογία των εσχάτων ημερών και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που γίνεται και πρόκειται να αναζωπηρωθεί, και είναι και ο τελευταίος διαχωρισμός των ανθρώπων, καθώς όλα τα συστήματα γκρεμίζονται μέσα στα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, θρησκευτικά, εκκλησιαστικά διέξοδα. Γκρεμίζονται όλα. Το λέει η Γραφή, και μάλιστα να το διαβάσουμε από μέσα, γιατί είναι ένα εδάφιο που είναι, θα έλεγα, για τη δική μου γνώμη, είναι συγκλονιστικό. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους, ΙΒ κεφάλαιο, Απόστολος Παύλος, 25 εδάφιο. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν, καταφρονήσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης ή της Παλαιάς Διαθήκης, πολλό μάλλον εμείς ή της Καινής Διαθήκης, αν αποστραφόμεν το λαλούντα από τον ουρανόν με το Λόγο Του και το Πνεύμα το Άγιο, του οποίου η φωνή τότε εσάλευσε τη γη. Τώρα δε υπεσχέθη έτι άπαξ, μια φορά ακόμη, δεν θα υπάρξει άλλη. Εγώ σύω όχι μόνο τον ουρανό, όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ δηλεί των σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποιήτων, δι' αναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Πνευματικό σεισμό θα κάνει ο Θεός. Θα κρεμίσει όλα, μα όλα όσα υψηλά υπάρχουν ενώπιον των ανθρώπων και τα οποία θεωρεί κατά το λόγο του φδέλυγμα. Θα μεταθέσει τα ασαλευόμενα για να μείνουν τα ασάλευτα. Και ποια είναι τα ασάλευτα? Τα ουράνια, τα αιώνια, η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται, γι' αυτό όλα γκρεμίζονται. Δεν βλέπετε, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει καμία θεωρία που να μην έχει γκρεμίσει, κοινωνική, οικονομική, χριστιανική, συγγνώμη, θρησκευτή, όλα γκρεμίζονται. Το μόνο που θα μείνει είναι ο Λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτή περιμένουμε, και ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να τη ζήσουμε, να προλάβουμε να τη ζήσουμε, όσοι είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, αλλά και να, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δοξαστεί ο Χριστός. Ο τελευταίος λοιπόν διαχωρισμός που συμβαίνει τώρα στους ανθρώπους είναι μεταξύ πιστών και απίστων. Οι άθεοι, βλέπετε, είναι ένα φοβερό σημείο. Αυξάνονται ραγδαία. Έχουν απογοητευθεί από τις θρησκείες, από τις εκκλησίες. Το πνεύμα της αθεΐας, της μαγείας, της πλάνης, αυξάνεται στην ανθρωπότητα. Μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ο Θεός να μας φυλάξει. Να μας φυλάξει αγαπημένους, ενωμένους στην παρουσία Του, ώστε από όλα τα δόγματα, από όλες τις υπάρχουσες ομολογίες, δόγματα και εκκλησίες σήμερα, ο Θεός να βρει, να μαζέψει τους δικούς Του και να τους κάνει μία εκκλησία που θα παραλάβει. Και θα το κάνει, αδελφοί μου. Θα το κάνει. Είναι γραμμένο. Και ακόμη είναι προφητευμένο στον Ισαΐα τον προφήτη. Και θέλω μια φορά ακόμη να το πω. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί περάνω πάντων των βουνών». Το όρος του οίκου του Κυρίου, η Εκκλησία του Θεού. «Και πάντα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό και πολλοί λαοί θα υπάγουν». Και ποιο θα είναι το χαρακτηριστικό που θα τους τραβάει, γιατί θα πηγαίνουν? Και εκεί θα λέγουν: «Έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού και θέλει διδάξει μας τα σοδούς αυτού για να περπατήσουμε στα στρίβους αυτού». Για τη διδασκαλία, για το Λόγο του Θεού, τον αψευδή, τον καθαρό, τον τέλειο, το θεόπνευστο. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό, το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και τη συμμαρτυρία του Χριστού στο Λόγο Του με τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, όπως ακριβώς στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και γιατί είμαστε βέβαιοι ότι αναφέρεται
στην εποχή μας αυτό το εδάφιο, γιατί το λέει η Γραφή στο ΚΕ κεφάλαιο. Διαβάζω ΚΕ 7 εδάφιο. Και εν το όρι τούτο, εγώ θα αφανίσω το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτουν πάντα τα έθνη. Ποιο είναι το κάλυμα? Το κρύψιμο της αληθείας, της υγιένουσας δασκαλίας, του ορθοτομημένου λόγου του Θεού. Εγώ θα καταργήσω και τον καλύπτοντα και το κάλυμα. Και η απόδειξη ότι είναι για τις έσχατες ημέρες είναι το εδάφιο 8, το αμέσως επόμενο. Θέλει καταπίει τον θάνατον ενική. Και ο Κύριος θα σπογγίσει τα δάκρυα πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάση της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Αλλά το εδάφιο 8 θέλει καταπίει τον θάνατον ενίκη. Και γιατί? Γιατί σε αυτό το εδάφιο περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, διερμηνεύει στο ΙΕ κεφάλαιον της πρώτης επιστολής του προς Κορινθίους περί της αρπαγής της Εκκλησίας, λέγοντας: διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Αυτή είναι η αρπαγή. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθει ο θάνατος ενίκη. Σε δύο σημεία το γράφει. Στον Ισαΐα, και το εξηγεί, το προφητεύει ο Ισαΐας και το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε απολύτως λοιπόν βέβαιοι, στηριζόμενοι στο Λόγο του Θεού. Δεν ξέρουμε το πώς, δεν ξέρουμε το πότε, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Ένα ξέρουμε, ότι αυτά που γράφει ο Θεός θα τα κάνει. Γιατί είναι Άγιος και αληθινός. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Γρήγορα, γρήγορα πιο κάτω. Ποια είναι η δική σας άποψη για τον οικουμενισμό? Σας ρωτάω γιατί έχω ακούσει πολλές και διαφορετικές απόψεις. Ναι, ο οικουμενισμός είναι διαδογματικός, δηλαδή η ένωση των εκκλησιών χωρίς να ενδιαφέρονται απόλυτα για το Λόγο του Θεού, δηλαδή σε αυτά που συμφωνούμε ενωμένοι, σε αυτά που δεν συμφωνούμε ελεύθεροι και σε όλα αγάπη. Καλό είναι, δεν είναι κακό, σαν σύνθημα, σαν μήνυμα, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι στην Αποκάλυψη αποκαλύπτεται το έργο του διαβόλου, μιμούμενος ακριβώς ο διάβολος τα του Θεού. Όπως είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και στην εφταετία του Αντίχριστου θα είναι ο Δράκον, ο Διάβολος, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Και όπως είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Νύμφη, θα είναι και η Βαβυλώνα. Και η Βαβυλώνα ποια μορφή έχει? Οι ενωμένες θρησκείες. Η παγκόσμια θρησκεία, η πανθρησκεία. Με το σύνθημα ότι οι θρησκείες χωρίζουν τους ανθρώπους. Η αγάπη τους ενώνει. Εκεί είναι λίγο ύποπτο το θέμα. Δεν είμαστε εναντίον του οικουμενισμού, αν και πιστεύουμε ότι αυτή καθεαυτή η έννοια του οικουμενισμού, όπως φαίνεται στην Αποκάλυψη, είναι η μεγαλύτερη αίρεση. Όταν λέω δεν είμαστε αντίθετοι, δεν είμαστε αντίθετοι με την ένωση των χριστιανικών ομάδων με αγάπη, όχι την ένωση, τη συγκοινωνία, την επικοινωνία. Αλλά όχι παραβαίνοντας το Λόγο του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε παραβάσεις από αυτά που μας έχει αποκαλύψει ο Θεός. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή εκκλησιαστική ενότητα, μπορεί να έχουμε όμως κοινωνική σχέση, ανθρώπινες σχέσεις. Είναι αδελφοί μας, τους αγαπάμε. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική ενότητα. Έτσι λέω. Ο Θεός θα φανερώσει και ο Θεός θα αποδείξει. Β' Τιμωθέου, να το δούμε, Β' Τιμωθέου, Β' 22. Λέγει, είναι γραμμένο, τας νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε στο αρχαίο κείμενο. Στις περισσότερες μεταφράσεις αναφέρονται ως νεανικές επιθυμίες. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστή αυτή η μετάφραση? Τώρα να κάνω εγώ το φιλόλογο και να πω ότι ξέρω καλύτερα θα ήταν ίσως λίγο προπαίτεια και δεν ξέρω πώς αλλιώς
να το χαρακτηρίσω. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε άποψη. Διαβάζοντας το λεξικό του Σταματάκου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, νεωτερίζω σημαίνει επιχειρώ μεταβολάς, αλλοιώσεις, αλλαγάς, κάνω καινοτομίες, καινοτομώ, κινούμε επαναστατικά. Αλλάζω κάτι όλους διόλου, προκαλώ ριζικάς μεταβολάς. Το λεξικό επίσης του Μπαμπινιώτη γράφει υιοθετώ καινούργιες ουδαίες και ακολουθώ νέο τρόπο συμπεριφοράς. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο νέος, ο νεανίας έχει νεανικές επιθυμίες. Ο νεανίας είναι έφηβος, άντε και τα πρώτα χρόνια της ανδρικής ζωής, δηλαδή μέχρι από 12, 13, 14 μέχρι 20, 21, 22. Οι νεανικές επιθυμίες καταλαβαίνουμε τι είναι. Όμως ο λόγος του Θεού για να λέει νεωτερικές επιθυμίες, εγώ κρίνω, ο Θεός να με λέει, ότι ο νεωτερίζων έχει νεωτερικάς επιθυμίες. Ο νεανίας έχει νεανικές επιθυμίες. Μεταξύ νεωτερικών λοιπόν με αυτή τη λογική και νεανικών επιθυμιών υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πρέπει να τονίσω δε επίσης ότι την εποχή που το γράφει ο Απόστολος Παύλος το 68 την επιστολή του αυτή περίπου το 70, πριν, λίγο πριν το 70, λέγεται και έτσι πρέπει να είναι, έτσι φαίνεται και αποδεικνύεται ότι ο Τιμόθεος πρέπει να ήταν 35 με 40 χρονών όταν ο Παύλος ήταν 70 κάπου. Τώρα 35 χρονών με 40 χρονών νεανικές επιθυμίες, μάλλον θα ήταν παράλογο να εννοούσε ο Απόστολος Παύλος. Νεωτερικές επιθυμίες όμως θα ήταν πολύ φυσικό. Και μάλιστα για τις νεωτερικές επιθυμίες λέγει φεύγε, απομακρύνσου. Μάλιστα είναι γραμμένο ότι μη μετακίνει στις παροιμίες αρχαία όρια τα οποία έθεσαν οι πατέρες σας. Δηλαδή μην προσθέτεις το Λόγο του Θεού στην νοοτροπία της χριστιανικής ζωής, στην νοοτροπία της χριστιανικής σου ζωής. Μην φέρνεις νέα πράγματα στη λειτουργία της Εκκλησίας. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ και βάσιμα το καταλαβαίνω. Και λόγω της ηλικίας του Τιμόθεου, αλλά και λόγω της ερμηνείας της λέξης, της ελληνικής λέξης νεωτερίζων. Ο νεωτερίζων έχει νεωτερικές επιθυμίες. Ο νεανίας έχει νεανικές επιθυμίες. Πάμε παρακάτω. Πότε ένας καλός χριστιανός μεταμορφώνεται από σκεύος τιμίας χρήσεως σε σκεύος ατίμου χρήσεως? Πιστεύετε ότι αυτό είναι δυνατό να συμβεί σε έναν καλό και καρποφόρο χριστιανό? Βέβαια, έτσι λέει η Γραφή. Διαβάζω από το Β' Τιμοθέου, τη Δευτέρα Τιμοθέου, και από το κεφάλαιο Β, εδάφιο 15. Αρκετό, θα διαβάσω αρκετό. Σπούδασον εσύ Τιμόθε, να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις το Θεό, εργάτην ανεπέσχει τον ορθοντομούντα το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσεις πλειοτέραν ασέβειαν, και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι νοημένεος και φιλητός, οι οποίοι απεπλανήθησαν της αληθείας, λέγοντας ότι έγινε ήδη η Ανάσταση και ανατρέπωσε την πίστη τινών. Άρα οι βέβηλες ματαιοφωνίες, εάν τις αφήσεις και δεν αποφεύγεις, δεν απομακρύνεσαι, θα τρώγουν ο λόγος αυτών που έχουν τις βέβηλες ματαιοφωνίες, βέβηλες ματαιοφωνίες, θα οδηγήσουν σε ασέβεια και ο λόγος αυτών θα τρώγει ως γάγκρινα. Και συνεχίζει στο 19 εδάφιο. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει έχουν τη σφραγίδα ταύτην. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Και ας απομακρυνθεί από τις αδικίας ως τις ονομάζει το όνομα του Χριστού. Και εξηγεί τώρα. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν σκεύη προς τίμια χρήσιν, αλλά δεν προς άτιμον. Και εξηγεί. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις τον εαυτό του από τούτον, δηλαδή από αδικία, από αμαρτία, από βέβηλες ματαιοφωνίες, τότε θα είναι σκεύος τιμίος χρήσεως και αγιασμένο και εύχριστο εις το Δεσπότη και ετοιμασμένο εις πάν έργων αγαθών.
Δηλαδή πάρα πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί ένας καλός και καρποφόρος χριστιανός, είτε από υπερηφάνεια, είτε από ανομία, είτε από αδικία, είτε από επιθυμίες κακές. Δηλαδή είτε από τις επιθυμίες της σάρκας, επιθυμίες των οφθαλμών ή την αλαζονία του βίου, να μετατραπεί σε σκεύος εις άτιμον χρήση. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Μα ήταν ανάγκη εσύ, Απόστολε Παύλε, να αγωνίζεσαι. Βέβαια. Ο χριστιανός αγωνίζεται για να παραμείνει στην πίστη. Συνεχίζει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου διατήρησα. Τώρα πια είμαι βέβαιος ότι θα μου απονέμει ο δίκαιος Χριστής στο στέφανο της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν ο χριστιανός είναι αγωνιζόμενος. Σπουδάζον να παραστήσει τον εαυτό του δόκιμον στο Θεό. Καταβάλει προσπάθεια να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Να είναι εργάτης ανεπέσχυντος. Πάρα πολύ εύκολα μολύνεται η καρδιά του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Από επιθυμίες, από πειρασμούς, από δελεασμούς. Απέναντι μας έχουμε έναν παμπώνυρο και πανούργο διάβολο, Θεός να μας φυλάει. Και όγδον, πώς είσαστε σίγουροι για τις ερμηνευτικές σας υπόψεις πάνω στο Λόγο του Θεού? Πρώτον, σίγουροι δεν είμαστε. Προσπαθούμε να σιγουρευτούμε, ναι. Προσπαθούμε να σιγουρευω, να είμαστε σίγουροι. Πώς? Πρώτον, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού και μένοντας το Λόγο του Θεού, όσο μπορούμε λιγότερο να τον ερμηνεύουμε, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι για να τον κρίνουμε, είναι για να τον πιστέψουμε, να τον αποδεχτούμε. Βεβαίως λέει η Γραφή ότι είναι την άθης νόητα. Και είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή να πούμε την άποψή μας. Όμως, για να επιβεβαιώσουμε την άποψή μας όσο είναι δυνατόν, προστρέχουμε και στα γεγραμμένα των πρώτων Αποστολικών Πατέρων, δηλαδή από το 80 μέχρι το 150-160, δηλαδή των μαθητών των Αποστόλων, των παιδιών των Αποστόλων, φαίνεται ότι αυτοί δεν έχουν λάθη μεγάλα, δεν έχουν λάθη. Και όταν λοιπόν αυτό το οποίο διαβάζουμε εμείς και το καταλαβαίνουμε έτσι, το γράφουν και το καταλαβαίνουν έτσι και οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρες, δηλαδή ξαναλέω 80 με 160, τότε η βεβαιότητά μας, μάλλον η γνώμη μας ενισχύεται. Και έτσι προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και με επιβεβαίωση από τους Αποστολικούς Πατέρες να ερμηνεύουμε όπου χρειάζεται, τις περισσότερες φορές κατά 90% να αποδεχόμεθα κατά πάντα αυτά που γράφει, ώστε να θεωρούμε ότι τα λάθη μας είναι περιορισμένα. Βεβαίως ποτέ δεν ισχυριστήκαμε και δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ότι είμαστε βέβαιοι για τις ερμηνευτικές μας απόψεις. Ο Θεός όλους μας να μας φωτίζει και έχουμε και ένα, θα τολμούσα να πω, δόγμα. Δείξε μας, πες μας τα λάθη μας να τα διορθώσουμε μέσα από τη Γραφή, να τα καταλάβουμε και να διορθώσουμε ακόμη και το κηρύγμά μας. Αν κάτι δεν το έχουμε καταλάβει καλά και το κηρύττουμε λάθος, είμαστε πρόθυμοι πάντοτε να διορθωθούμε. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε και μάλιστα πολύ. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα, αγαπητέ μας φίλε, και για τα ερωτήματά σου, μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε τόσο πολλά πράγματα. Εμείς τώρα, καθώς τελειώνει και η εκπομπή μας, σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.